Από εδώ δεν κουνάμε. Δεν θα μας σκοτώσει, σκοτώστε μας. Δεν κουνάμε από εδώ. Το Νοέμβριο του 2017 υλοποιήθηκε το τελευταίο πρωτόκολλο κατεδάφισης σε κατάστημα εστίασης στην παραλία του Καλαμακίου στα Χανιά με την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, με τις μπουλντόζες 3 χρόνια μετά να βάζουν μπρος για την κατεδάφιση αφαιρέτων σε γυαλό και παραλία. Έχουμε οριστικό ανάδοχο, ο οποίος αιτήθηκε μια μικρή παράταση χρόνου ημερών για να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή του. Και η υπογραφή της σύμβασης θα συμβεί αμέσως στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να λήξει πλέον αυτό το κεφάλαιο, στο οποίο είμαστε λίγο υπόλογοι απέναντι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είχαμε λάβει σε αυτό το διάστημα και 2 επιστολές από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, όπου μας εγκαλούσε ουσιαστικά, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός αυτός. Εντός του Ιανουάριου ξεκινούν οι κατεδαφίσεις σε υπαίθριους χώρους ξενοδοχείων, σε πέρκολες καταστημάτων εστίασης και όχι μόνο, με την αρχή να γίνεται στο νομό Λασιθίου. Ξεκινάμε νομίζω από το νομό Λασιθίου. Τα πρώτα μεγάλα αυθαίρετα στη λίστα ιεράρχησης είναι στο νομό Λασιθίου και μετά έπεται το Ηράκλειο. Είναι κάποιες δραστηριότητες που έχουν επεκταθεί παράνομα προς το δημόσιο χώρο του Αιγιαλού και της παραλίας. Σε κάθε περίπτωση, μονάδες, παραβάσεις οι οποίες είναι αυτοτελείς, βρίσκονται σε χώρους που δεν γειτνιάζουν με άλλες δραστηριότητες και δεν προσβάλλουν το τουριστικό προϊόν, θα εκτελούνται κανονικά και το καλοκαίρι. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη εργολαβία μετά την Αττική, ύψους 1.150.000 ευρώ, με τη Μαρία Κοζηράκη να εκτιμά ότι θα υλοποιηθούν 120 περίπου πρωτόκολλα κατεδάφισης στο νησί μας. Θα εκτελούμε έως ότου τελειώσουν τα χρήματα αυτά και λυθεί η εργολαβία. Βέβαια, αυτός ο προϋπολογισμός ανατροφοδοτείται συνέχεια. Τα χρήματα αυτά βεβαιώνονται στους καταπατητές παραβάτες, βεβαιώνονται έτσι ώστε να ανατροφοδοτείται το ποσό αυτό προς το Πράσινο Ταμείο. Στις χρονοβόρειες διαδικασίες αναφέρθηκε η Μαρία Κοζηράκη, καθώς αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται ακόμη και 10 χρόνια για την εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης. Οι αποφάσεις κατεδάφισης πολλών από αυτών, ειδικά των πρώτων, υπερβαίνουν τα 10 χρόνια. 10 χρόνια. Mm-hmm. Ναι, τα 10 χρόνια. Και μπορεί πάλι ξανά, δεν αποκλείεται, να δούμε και σε αυτούς νέους κύκλους προσφυγών. Περίπου 400 πρωτόκολλα κατεδάφισης φιγουράρουν στην τεράστια αυτή λίστα, ενώ νέες γενιές αφαιρέτων κτισμάτων σε γυαλό και παραλία καταγράφονται από το 2019 μέχρι σήμερα. Υπήρχε μία ανάσχεση του ρυθμού. Από το 2019 και μετά έρχονται συνεχώς νέες αποφάσεις, κοινοποιούνται, σε μένα τις βλέπω. Με μεγάλη τακτικότητα μπορώ να πω, γι' αυτό δηλώνω ότι αυτή η λίστα έχει ξεπεράσει πλέον τα 400.